χρονιά. Αυτή τη χρονιά ξεκινάμε την εκπομπή μας με θέμα την αυτογνωσία. Θελήσαμε με αυτό το θέμα να βάλουμε, θα λέγαμε, τα θεμέλια της υγείας μας, γιατί θεωρούμε πως η αυτογνωσία σε μεγάλο βαθμό αποτελεί προϋπόθεση για την ψυχική μας υγεία και βεβαίως και για την ψυχοσωματική μας. Πάμε να δούμε το χορηγό μας και αμέσως μετά να σας παρουσιάσουμε τον καλεσμένο μας. Ξεχωριστοί άνθρωποι, ξεχωριστές ανάγκες. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Με καταστήματα στην Ελλάδα και σε όλη την Κρήτη. Τώρα, απόσυρση ακουστικών βαρικοΐας με κέρδος έως 300 ευρώ. Λοιπόν, σήμερα μιλάμε για αυτογνωσία και ποδαρικό στην εκπομπή μας μας κάνει ο ψυχολόγος Νικήτας Καυκιός. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Χαιρόμαστε για την παρουσία σας εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαι πολύ γούρικος βέβαια. Όχι, γιατί. Πρώτο. Γιατί. Εγώ ίσα-ίσα εμπιστεύομαι, θα έλεγα, το θέμα. Και το θέμα είναι καλό. Και εμπιστεύομαι και εσένα ως προσωπικότητα να το αναλύσεις το θέμα. Γιατί νομίζω ότι το κάνεις πολύ πιο οικείο στους τηλεθεατές και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σπουδαίο το θέμα και μεγάλο. Δεν θα το εξαντλήσουμε, θα το θίξουμε λίγο, θα το προσεγγίσουμε. Θα το θίξουμε, θα βάλουμε σπόρους. Έτσι. Και θα ήθελα να ρωτήσω, ίσως κάποιοι τηλεθεατές που μας βλέπουν να θεωρούν ότι είναι πολυτέλεια να μιλάμε για τέτοια θέματα όταν υπάρχουν τόσα μεγάλα προβλήματα υγείας. Όμως, πόσοι από όλους εμάς τελικά κατακτάμε την αυτογνωσία προς το τέλος της ζωής μας και αισθανόμαστε ότι τι καλά να τα γνωρίζαμε όλα αυτά, να γνωρίζαμε τον εαυτό μας τόσο καλά νωρίτερα και πόσα πράγματα θα μπορούσαμε να είχαμε αναθεωρήσει και πόσο θα μπορούσαμε να είχαμε ουσιαστικά επαναπροσδιοριστεί. Βέβαια, γιατί το πώς αισθανόμαστε είναι πολύ σημαντικό σε σχέση και με το πώς, ποια είναι τα σωματικά μας προβλήματα, οι σωματικές μας ενοχλήσεις και οι ασθένειες. Αν νιώθω καλά, αν έχω ισορροπία, μπορώ καλύτερα να αντιμετωπίσω και μια σωματική ασθένεια. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι, γιατί είμαστε οντότητες που βιώνουν, έτσι, βιωματικές, αλλά για να το δηλαδή καταλάβουμε, νιώθουμε. Για να το καταλάβουμε αυτό και ίσως για να έρθουμε σε επαφή με τέτοιου τύπου θέματα αυτογνωσίας, ή θα πρέπει να μας έχει συμβεί κάτι συγκλονιστικό στη ζωή μας, συνήθως κακό, ή θα πρέπει να έχουμε δοκιμαστεί μέσα από άλλους τρόπους. Εμείς όμως, επειδή θέλουμε πραγματικά, έτσι, με πολύ χαλαρό τρόπο να προσεγγίσουμε το θέμα και δεν θεωρούμε καθόλου την αυτογνωσία πολυτέλεια στους καιρούς μας, ίσα-ίσα θα λέγαμε ότι είναι σε μεγάλο βαθμό προτεραιότητά μας, γιατί θα μας κάνει ίσως να ηρεμήσουμε περισσότερο, να ησυχάσουμε μέσα μας. Καταρχήν θέλουμε να σας πούμε πως η εκπομπή μας είναι ζωντανή, φυσικά, όπως κάθε Τετάρτη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2821-036-744. Ο Βαγγέλης ο Φιντριλάκης είναι στην παραγωγή της εκπομπής και τον ευχαριστώ πολύ. Και μέσω SMS μπορείτε να στείλετε τα ερωτήματά σας. Βλέπετε τον τρόπο, πληκτρολογείτε Y-γάμα, γράφετε το μήνυμά σας αφού έχετε αφήσει κενό και το προωθείτε στο 54340. Και σε αυτά τα ερωτήματα απαντάμε. Και μέσω SMS, λοιπόν, και μέσω έτσι ανοιχτής τηλεφωνικής επικοινωνίας, αν εσείς το θελήσετε. Και θέλουμε να μπούμε στα μονοπάτια της αυτογνωσίας, να δούμε τελικά αν η αυτογνωσία... να δούμε τι είναι αυτογνωσία, καταρχήν, έτσι. Και να δούμε και αν την αυτογνωσία μπορούμε στο μονοπάτι της να μπούμε μόνοι μας ή χρειαζόμαστε και κάποιους ειδικούς να μας βοηθήσουν. Ένας ψυχολόγος, ένας ψυχοθεραπευτής... Ένας φίλος θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά του ειδικού. Ένα βιβλίο, που τόσα βιβλία τέτοιου τύπου υπάρχουν στα βιβλιοπωλεία, στα ράφια, θα μπορούσαν να μας βάλουν ίσως έτσι κάποια πρώτα ερωτηματικά να ψεχτούμε περαιτέρω. Τι λέτε? Είπες και εσύ στην αρχή ότι ο πόνος είναι ένα πρώτο κίνητρο. Καμιά φορά και η αποτυχία. Έτσι, το να αγγίξω τα όρια μου, να νιώσω ότι δεν είμαι okay, δεν τα πηγαίνω καλά. Mm-hmm. Τότε αρχίζω να στρέφομαι μέσα μου για να δω τι μπορώ να αλλάξω για να παλέψω την πραγματικότητα. Mm-hmm. Κάποια στιγμή, μάλιστα, μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι προσπαθώντας να αλλάξουμε τις εξωτερικές συνθήκες, δεν έχουμε το αποτέλεσμα που επιθυμούμε. Και καμιά φορά δεν αλλάζουν οι συνθήκες εξωτερικές. Mm-hmm. Πρέπει να γίνουν εσωτερικές αλλαγές. Η αυτογνωσία θα μας βοηθήσει να δούμε με ένα άλλο τρόπο. Η αυτογνωσία θα μας βοηθήσει να δούμε με ένα άλλο τρόπο
τον εαυτό μας και έτσι και την πραγματικότητα. Έχει κάτι το χρησιμοθυρικό, που από ό,τι κατάλαβα το θέλεις και εσύ. Δηλαδή θέλεις μια ωφέλιμη αυτογνωσία. Γιατί καμιά φορά είναι και δύσκολο. Είναι και τραυματικό το να γνωρίσω τον εαυτό μου. Να πούμε ότι είναι μοναχικό το μονοπάτι της αυτογνωσίας. Έτσι δεν είναι? Ο καθένας το κάνει μόνος του, βέβαια. Γνωρίζει τον εαυτό του. Το κάνει μόνος του. Ενδεχομένως είναι και πόδινο. Συνήθως είναι πόδινο. Εντάξει. Αυτό που είπες πριν για τον ψυχοθεραπευτή, τον ψυχολόγο, είναι, θα λέγαμε, ό,τι καλύτερο. Από ωφελημιστική άποψη. Mm-hmm. Δηλαδή, να βρω κάποιον άνθρωπο που να με στηρίξει και να με βοηθήσει να ανακαλύψω τις άγνωστες πτυχές του εαυτού μου. Ναι. Ώστε να μπορέσω να αξιοποιήσω όσο καλύτερα γίνεται το δυναμικό μου. Και δεν είναι κάτι καινούριο που μας ήρθε από την Αμερική αυτογνωσία, όπως ίσως πιστεύετε. Έτσι, προετοιμαζόμενοι για το θέμα, βλέπω ακόμα από το 580 π.Χ. ο Πυθαγόρας, ο πρώτος δάσκαλος της αυτογνωσίας. Με τον τρόπο του, βέβαια, τότε. Εδώ, ελληνικό είναι το φαινόμενο της αυτογνωσίας, της μοίησης. Και το γνώθησε αυτόν. Βέβαια. Και το γνώθησε αυτόν. Στο μαντίο των Δελφών, νομίζω, υπήρχε να γνωρίσεις τον εαυτό σου, ο Σωκράτης, όλοι δηλαδή. Είναι πολύ αξονικό. Αλλά βέβαια είναι και πολύ διάστατο. Εσύ, όπως ανέφερες πριν, αλλά και ο σύγχρονος άνθρωπος, θέλει να ωφεληθεί βασικά, θέλει να νιώσει καλύτερα. Αλλά αυτός δεν ήταν πάντα ο στόχος της αυτογνωσίας και θα το δούμε. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα και διαστάσεις να προσεγγίσω τον εαυτό μου και να δω τελικά ποιος είναι ο εαυτός μου. Ποιος είναι ο εαυτός μου, και όταν καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε σε τέτοιου τύπου ερωτήματα, καταλαβαίνετε ότι είμαστε έτοιμοι για αναθεώρηση, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα, να δούμε τι δεν έχουμε κάνει σωστά, ποιος φταίει. Να συγχωρήσουμε και να προχωρήσουμε. Σε έναν δρόμο, σε ένα μονοπάτι, με μια ίσως διαφορετική ματιά και πιο ανάλαφρη. Και ξέρετε ότι αν αυτό το καταφέρετε, σε μεγάλο βαθμό έχετε νικήσει πολλούς εχθρούς. Πολλά πράγματα που θεωρούσατε εχθρούς γύρω σας. Λοιπόν, για να αρχίσουμε να μπαίνουμε στη διαφάνεια για να τα βάλουμε σε μια τάξη τα πράγματα. Και αν μπορούσαμε να ορίσουμε την αυτογνωσία, τι θα λέγαμε ότι είναι? Εγώ θα έλεγα να αφήσουμε λίγο πιο μετά τον ορισμό. Έτσι, επειδή, όπως είπαμε, θα κάνουμε μια πολυδιάστατη προσέγγιση. Ναι. Εσείς αναφέρεσαι μάλλον στην ψυχολογική αυτογνωσία. Δηλαδή, να γνωρίσω τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μου. Δεν γνώριζα μέχρι τώρα. Που δεν γνώριζα. Τις άγνωστες πλευρές του ψυχολογικού μου εαυτού, ώστε μετά να αλλάξω τα αρνητικά χαρακτηριστικά και τα αρνητικά δεδομένα του εαυτού μου, για να βελτιωθώ, να λειτουργώ καλύτερα και άρα να μπορώ να είμαι πιο ευτυχισμένος. Σωστά. Αυτό υπάρχει και είναι μια πραγματικότητα. Αλλά αν δούμε την πρώτη διαφάνεια, βλέπουμε ένα στίχο του ποιητή, του Χαλίλ Γκιμπράν, που λέει ότι ο εαυτός είναι μια θάλασσα απεριόριστη και άμετρη, και σίγουρα θα είναι πολύ δύσκολο να τον προσεγγίσουμε πραγματικά τον εαυτό και να τον δούμε για αυτό που είναι. Και εμείς πραγματικά, και εγώ ως ψυχολόγος, θα εστιάσω στην ψυχολογία. Δηλαδή, θα δούμε τι μπορώ να γνωρίσω από μένα ώστε να βοηθηθώ. Έτσι που είναι σημαντικό. Τα ερωτήματα που μπαίνουν, τι είναι αυτογνωσία, με ποιους τρόπους γνωρίζω τον εαυτό μου, ποια είναι η φύση της αυτογνωσίας και το κόστος που έχει αυτογνωσία, γιατί δεν είναι και κάτι που θα μου προσφερθεί δωρεάν, ας πούμε, όχι επειδή θα πληρώσω τον ψυχολόγο, αλλά επειδή έχει ένα πόνο το να αναγνωρίζω τις πτυχές του εαυτού μου. Όπως θα δούμε εδώ, λέω ότι αυτός είναι κατώτερος και ανώτερος. Σε εισαγωγικά, βέβαια, θα ήταν καλύτερα να τα βάλουμε αυτά. Δεν είναι κατώτερος και ανώτερος. Αλλά εδώ με το κατώτερος εννοώ το ψυχολογικό εαυτό. Δηλαδή, να καταλάβω ποιες είναι οι ανάγκες μου, ποιες είναι οι βαθύτερες επιθυμίες μου, τι χρειάζομαι στη ζωή μου. Αλλά να έχω μια πραγματική φωτογραφική εικόνα του εαυτού μου. Δηλαδή, ποιες είναι οι παρορμήσεις μου, οι βαθύτερες αδυναμίες μου. Να γίνω παρατηρητής του εαυτού μου, λοιπόν, μέσα από μια πολύ ειλικρινή ματιά. Ναι, να συνειδητοποιώ κάθε φορά τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις παρορμήσεις, τις προσδοκίες, τις επιθυμίες. Να συνειδητοποιώ αυτό που συμβαίνει μέσα μου. Διότι πολλές φορές πολλοί άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν, δεν το συνειδητοποιούν. Δεν έχουν επίγνωση των όσων διαδραματίζονται στον εσωτερικό εαυτό τους. Και αυτό, ξέρετε, εύκολη λύση σε αυτό, για να μην τα δεχτούμε, είναι ότι φταίνε οι άλλοι. Μας κάνουν οι άλλοι και νιώθουμε έτσι. Και έτσι, ρίχνοντας την ευθύνη στους άλλους.